Βρισκόμαστε με το CNN Greece στην καρδιά της Αθήνας, στα γραφεία της ΕΙΔΑΠ, με τον Γενικό Διευθυντή Αποχέτευσης, κύριο Κωνσταντίνο Βουγιουκλάκη. Ο ίδιος έχει υπό την ευθύνη του όλη τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης, των κέντρων επεξεργασίας λιμάτων, αλλά και τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη έργων αποχέτευσης. Κύριε Βουγιουκλάκη, χαίρετε. Χαίρετε. Καταρχήν, να σας καλωσορίσω στην ΕΙΔΑΠ. Θέλετε να μου πείτε πώς λειτουργεί και αναπτύσσεται το δίκτυο αποχέτευσης του Λεκανοπεδίου Αττικής σήμερα? Το Λεκανοπέδιο Αττικής σήμερα εξυπηρετείται από περίπου 10.000 χιλιόμετρα δικτύου αποχέτευσης, το οποίο με τη σειρά του απορρέει σε τρία βασικά κέντρα επεξεργασίας λιμάτων. Το πρώτο και μεγαλύτερο είναι της Ψιτάλιας, το δεύτερο είναι της Μεταμόρφωσης και το τρίτο και νεότερο είναι του Θριασίου Πεδίου. Αυτή τη στιγμή η Ψιτάλια, που είναι και το βασικό θέμα και το βασικό μας έτσι στολίδι, είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα επεξεργασίας λιμάτων στον κόσμο, αφού αποχετεύει και εξυπηρετεί καθημερινά και επεξεργάζεται 730.000 περίπου κυβικά ημερησίως. Σε δεύτερη μοίρα έρχεται η Μεταμόρφωση, η οποία όμως έχει έναν πάρα πολύ ουσιαστικό και σοβαρό ρόλο, τη διαχείριση και των βοθρολιμάτων της ευρύτερης περιοχής της Αττικής. Το Θριάσιο είναι το νεότερο και το μικρότερο, αλλά παρόλα αυτά εξυπηρετεί μία ιδιαίτερα επιβαρημένη περιοχή όπως αυτή του Θριασίου Πεδίου και του ευαίσθητου κόλπου της Ελευσίνας. Κύριε Βουγιουκλάκη, πώς τα έργα της ΕΙΔΑΠ στον τομέα της αποχέτευσης συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος? Τι συμβαίνει με τα διάφορα κέντρα επεξεργασίας λιμάτων σε ό,τι έχει να κάνει με την περιβαλλοντική διαχείριση? Κέντρα επεξεργασίας λιμάτων και περιβαλλοντική διαχείριση είναι δύο όροι άρρηκτα συνδεδεμένοι, οι οποίοι προάγουν το περιβάλλον και την ζωή της κοινωνίας. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι έχουμε επαναφέρει το Σαρωνικό από τα προηγούμενα χρόνια, από τις προηγούμενες δεκαετίες, όπου τα λίμματα πριν τη δεκαετία του 90 έπεφταν ανεπεξέργαστα στο Σαρωνικό. Είχαμε τεράστια προβλήματα υγείας, προβλήματα οσμών και προβλήματα ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος, που όλα αυτά πλέον αποτελούν ένα παρελθόν που όλοι δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε και να θυμούμαστε. Από εκεί και πέρα, οι δράσεις της ΕΙΔΑΠ, πέρα από αυτό που λέμε στενά κέντρο επεξεργασίας λιμάτων, έχει πλέον επεκταθεί και σε άλλους τομείς που σχετίζονται με τα κέντρα επεξεργασίας λιμάτων. Παραδείγματος χάρη, ξεκινάμε επαναχρησιμοποίηση στην Ψιτάλια, ήδη γίνονται κάθε μέρα 15.000 κυβικά επεξεργασμένων αποβλήτων επαναχρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας και ταυτόχρονα αυτές τις μέρες δημοσιοποιούνται μελέτες οι οποίες θα αυξήσουν αυτό το ποσό στα 70 με 80.000 κυβικά ανά ημέρα. Τα προηγούμενα χρόνια, όπως ξέρετε, είχε γίνει το εργοστάσιο ξύρανσης της λιματολάσπης. Αποτέλεσμα αυτού είναι σήμερα η ξηραμένη λάσπη να αποτελεί κατ' ουσίαν ένα εναλλακτικό καύσιμο, το οποίο χρησιμοποιείται από την τσιμεντοβιομηχανία ως επιτοπλίστων, ως καύσιμη ύλη. Ταυτόχρονα, οι προσπάθειες που κάνουμε αφορούν και το κέντρο λιμάτων της μεταμόρφωσης, όπου είμαστε εν μέσω διερεύνησης μιας διαδικασίας, ακόμα και για την παραγωγή υδρογόνου, δηλαδή ενός νέου καυσίμου, το οποίο ξέρουμε ότι η επιτυχία του και η φήμη του θα εξαπλωθεί πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Και για εξαγωγή, φαντάζομαι. Ας καλύψουμε σε πρώτη φάση με το Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων της Μεταμόρφωσης. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι για εξαγωγή, αλλά θα μπορέσουμε να πούμε ότι δημιουργούμε μία αγορά περιβαλλοντική, καθαρή αγορά καυσίμου στην Ελλάδα, η οποία προέρχεται, αυτό είναι το φοβερό, ότι προέρχεται από την λάσπη, από τη λιματολάσπη της μεταμόρφωσης, από την λιματολάσπη των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Νομίζω ότι είναι μία πάρα πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια και η οποία θα έχει καρπούς για τις επόμενες γενιές και το σύνολο της Αττικής. Αν σκεφτούμε ότι η επέκταση του δικτύου είναι πρώτων πυλών σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν πιλωτικές εφαρμογές, ας πούμε, για τα επόμενα χρόνια. Θα θέλατε να μας πείτε ποιοι είναι οι στόχοι και τα σχέδια της ΕΙΔΑΠ για το μέλλον? Η ΕΙΔΑΠ είναι μία, στον τομέα της αποχέτευσης, είναι μία εταιρεία η οποία τα επόμενα χρόνια αναμένεται να έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Αυτό οφείλεται κυριότερα σε ότι σήμερα, ενώ καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, δεν καλύπτεται
τοπολογικά το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής. Εξ αυτού του λόγου, άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι τρώμε και πρόστιμα. Η Ελλάδα είναι κάτω από το βάρος των προστίμων, είτε αυτό αφορά την Ανατολική Αττική, είτε αυτό αφορά την Δυτική Αττική. Αυτό που θα γίνει τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2024, για την ΕΙΔΑΠ είναι εντυπωσιακό. Αυξάνονται τα 10.000 χιλιόμετρα δικτύου που προανέφερα σε 12.000 χιλιόμετρα. Τα κέντρα επεξεργασίας λιμάτων από 3 που είναι σήμερα γίνονται 9 και τα αντίστοιχα αντλιοστάσια γίνονται από 47-188. Αυτό σημαίνει ότι το δίκτυο αναπτύσσεται από τις παρυφές του Λαβρίου μέχρι και τα Μέγαρα. Όλα αυτά κατασκευάζονται και φτάνοντας από την Ψιτάλια μέχρι τον Οροπό. Όλα αυτά δίνουν ένα τεράστιο μέτωπο, μια τεράστια ανάπτυξη για την εταιρεία, ανεβαίνει κάθετα η πάγια αξία της και από την άλλη μεριά μια τεράστια ευθύνη για εμάς στο να διαχειριστούμε αξιόπιστα τις εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα τα κέντρα επεξεργασίας λιμάτων όσο αξιόπιστα το κάνουμε και σήμερα. Η εικόνα και η περιβαλλοντική δράση επεκτείνεται με την πλήρη επαναχρησιμοποίηση του νερού για την Ανατολική Αττική και για τη Βόρεια Αττική και ταυτόχρονα με την τοπική διαχείριση της λάσπης μέσα από διάφορες δράσεις, είτε αυτό αφορούν, όπως σας είπα πριν, την παραγωγή υδρογόνου, είτε αυτό αφορούν την κομποστοποίηση, είτε αυτό αφορούν διάφορες άλλες εναλλακτικές αλλά επιχειρηματικές δράσεις ταυτόχρονα. Θεωρώ ότι η ΕΙΔΑΠ τα επόμενα χρόνια, μέσα από το μεγάλο επενδυτικό το οποίο έχει εξαγγείλει ήδη μέσα από το business plan 2018-2022, θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό success story στον χώρο της επεξεργασίας λιμάτων, στον χώρο της παροχής υπηρεσιών, της αναβάθμισης του περιβάλλοντος, της αναβάθμισης των κοινωνιών, της δημιουργίας υποδομών, ώστε να έχουμε μια συνολικότερη ανάπτυξη στο λεκανοπέδιο και στην περιφέρεια Αττικής στο σύνολό της. Success story, λοιπόν, ο τομέας της αποχέτευσης για την ΕΙΔΑΠ. Κύριε Βουγιουκλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ ειλικρινά.